Η ανακοίνωση των βαθμολογιών έθεσε τέλος λοιπόν στην αγωνία των υποψηφίων και πάμε τώρα στους πρωταγωνιστές της ημέρας. Να καλησπερίσω τον Κωνσταντίνο Καραγεωργάκη. Καλησπέρα. Από το 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου κατάφερε να συγκεντρώσει 19.075 μόρια και δίπλα του είναι η Μαρία Κολάρου, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει 18.650 μόρια από το 11ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου. Καταρχάς, συγχαρητήρια και στους δυο σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας και θέλω να ξεκινήσω με σένα, Κωνσταντίνε, αρχικά, με μια ερώτηση που μάλλον περιμένεις, ναι, και αφορά τα συναισθήματά σου. Τι είναι αυτό που αισθάνθηκες όταν αντίκρισες για πρώτη φορά τις βαθμολογίες, φαντάζομαι ένα πλατή χαμόγελο και μια μεγάλη ανακούφιση. Αυτά είναι μετά το πρώτο σοκ, γιατί δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Μετά βέβαια έρχεται η χαρά, η ανακούφιση, ένα αίσθημα υπερηφάνειας και μια ανταμοιβή για τους κόπους μας. Έτσι. Να δούμε τώρα ποια είναι η στόχευσή σου. Εγώ είχα στόχο την ιατρική. Mm-hmm. Έχεις στόχο την ιατρική και γιατί είχες συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες και ερεθίσματα μέσα από την οικογένεια, είναι κάποιος γιατρός, ήταν κάτι άλλο που σε κινητοποίησε και σε έστρεψε προς αυτή την κατεύθυνση? Η αλήθεια είναι πως όχι. Απλά από την περίοδο που σχεδίαζα τον επαγγελματικό μου προσανατολισμό, είχα κατασταλάξει σε αυτό. Είναι mm-hmm. κάτι που μου αρέσει και... Mm-hmm. Είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμα για ειδικότητα? Είναι αρκετά νωρίς. Πότε ξεκίνησε η προετοιμασία και ποιο είναι το πρόγραμμα που ακολούθησες? Θέλω λίγο να μας το περιγράψεις αυτό, αν και νομίζω ότι είναι μια μακρά προσπάθεια που ξεκινά από το γυμνάσιο κιόλας. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό βοήθησε. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες ξεκινάει ακόμα, εγώ θα έλεγα, από τη Β' Λυκείου. Mm-hmm. Όποτε αρχίζουμε και μπαίνουμε στο κλίμα των εξετάσεων κτλ. Για το πρόγραμμα που μου είπατε, αυτό είναι υποκειμενικό για τον καθένα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πει κάτι συγκεκριμένο και να είναι αυτό ως ταμπού, ας πούμε. Ο καθένας υπολογίζει τον χρόνο του και πράττει ένα λόγο. Σωστά. Μαρία, να έρθω και σε σένα και στα πρώτα σου συναισθήματα. Πληρότητα. Νιώθω ότι έχω πληρωθεί, οι κόποι μου έχουν ανταμυφθεί και μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Ο δικός σου στόχος? Είναι και εμένα η ιατρική σχολή. Και ελπίζω να την πιάσουμε με τα μόρια που έχω συγκεντρώσει. Mm-hmm. Επειδή κάθε μάθημα έχει τις ιδιαιτερότητές του, ποιο είναι αυτό που ενδεχομένως σε δυσκόλεψε, ίσως λίγο παραπάνω? Για μένα η φυσική, mm-hmm. ίσως νομίζω τον περισσότερο, είναι το μάθημα έτσι, που χρειάζεται περισσότερο σκόπος. Είμαστε ένα πεδίο που δεν διδάσκουμε δεν μας διδάσκουν τα μαθηματικά. Οπότε ο συνδυασμός των φυσικών φαινομένων και των μαθηματικών ταυτόχρονα μας δυσκολεύει αρκετά. Και η αλήθεια είναι ότι οι κομβικές χρονιές πέρασαν για εσάς μέσα στη συνθήκη του κορονοϊού που ήταν εξαιρετικά... είχε πολλές ιδιαιτερότητες, εν πάση περιπτώσει. Προσαρμόστηκες εύκολα ή δύσκολα σε αυτήν? Δύσκολα θα πω, διότι δεν μπορούσα εύκολα να προγραμματίσω τους χρόνους μου, διότι δεν είχα άμεση επαφή με τους καθηγητές και το φροντιστήριο. Mm-hmm. Αυτό κάπως με προσανατόλισε. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια τώρα ανταμείφθηκε. Αλλά όλα πήγαν καλά, ναι, στο τέλος. Εσύ, Κωνσταντίνε? Συμφωνώ απόλυτα. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Μας επηρέασε αρκετά, κυρίως ψυχολογικά κτλ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, και να πω ότι επειδή εγώ φέτος είναι η δεύτερη φορά που δίνω, το μεγάλο πρόβλημα ήταν πέρυσι, που με ένα μεγάλο μέρος της χρονιάς έγινε με τηλεκπαιδευτικά. Mm-hmm. Και αυτό, εντάξει, πέρα από το ότι δημιουργεί κάποια κενά αναπόφευκτα διδασκαλίας, επηρεάζει πολύ ψυχολογικά κτλ. Mm-hmm. Μαρία, οι Πανελλήνιες είναι ένας αγώνας στον οποίο τρόπον την ρίχνονται και οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Και θέλω λίγο να μας περιγράψεις, επειδή είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και νωρίτερα, να μας περιγράψεις και να μας πεις πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ηρεμία στο οικογενειακό περιβάλλον και να μην μεταδίδεται το άγχος. Είναι σπουδαίο να υπάρχει ηρεμία, διότι αντιλαμβάνεται ο μαθητής ότι υπάρχει και η στήριξη, ο σεβασμός στην προσπάθεια. Και είναι σημαντικό να νιώθουμε πως υπάρχει ένα υπόβαθρο από πίσω που μπορεί mm-hmm. να μας στηρίξει για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν, τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι... επειδή και εγώ έδωσα πέρσι πρώτη φορά και φέτος mm-hmm. είναι δεύτερη mm-hmm.
Και πέρσι δεν πέτυχα το στόχο μου. Αυτό αποτέλεσε κίνητρο για μένα να ξαναπροσπαθήσω για να πετύχω τελικά τη σχολή που ήθελα. Εσύ, Κωνσταντίνε. Ουσιαστικά η κύρια συμβουλή είναι ότι πρέπει όλοι να κυνηγάμε τους στόχους μας, να δίνουμε τα μέγιστα ώστε να μπορούμε να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Τίποτα δεν τελειώνει μέσα σε ένα καλοκαίρι ή σε 3 ώρες εξέτασης. Είμαστε κάτι πολύ παραπάνω κάθε άνθρωπος από αυτό και δεν χρειάζεται να μας επηρεάζει τόσο σωματικά. Και τώρα διακοπές και ξεκούραση και για τους δυο σας. Ναι, βέβαια. Να απολαύσετε το καλοκαίρι. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.